Την ίδια ώρα έντονες αντιδράσεις υπήρξαν για το γεγονός ότι ενώ εχθές η χώρα βρισκόταν σε πύρινο κλειό με την κατάσταση σε Λέσβο, Κρέστενα και Εύρο να παραμένει δραματική, η δεξίωση στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου για τη συμπλήρωση 48 χρόνων από τη μεταπολίτευση πραγματοποιήθηκε κανονικά. Μάλιστα, εντύπωση προκάλεσε και η έμεση αναφορά της Προέδρου της Δημοκρατίας στην υπόθεση Λιγνάδη. Ο λαϊκισμός ριζώνει στις αντιφάσεις και τις ανισότητες, αμφισβητώντας ανοιχτά τις βασικές αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Υπονομεύει τη διάκριση των εξουσιών και την ισορροπία του πολιτεύματος. Τα θεσμικά αντίβαρα όμως είναι θεμέλια του κράτους δικαίου και δεν υποτάσσονται στις πλειοψηφίες και τους εφήμερους συσχετισμούς. Η δικαιοσύνη δεν απονέμεται με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. Οι δικαστές απολαμβάνουν τις εγγυήσεις του λειτουργήματός τους και οφείλουν να είναι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι, διαφυλάσσοντας το κύρος και την αποστολή τους. Κρίνονται για τις αποφάσεις τους, δεν στοχοποιούνται. Ο διχαστικός λόγος αδικεί τη δημόσια σφαίρα και δεν υπηρετεί τη δημοκρατία μας. Δεν μίλησε ως ο θεσμός που επιχειρεί να ενοποιήσει και να εκπροσωπήσει το σύνολο του λαού, αλλά μάλλον ως η συνταξιούχος δικαστικός που επέλεξε εμέσως να ταχθεί υπέρ της αποφυλάκησης Λιγνάδη. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας προσδίδει και πάλι στο ρόλο της ιδεολογική χρειά που διχάζει το λαό και δεν υπηρετεί τη δημοκρατία. Επιστρέφουμε τώρα στο στούντιο που είμαστε με τους συναδέλφους. Έχουμε από πριν μαζί μας τον Κώστα Πουλακίδα. Έχει προσθεθεί και ο Διαμαντής Ειτανίδης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, γιατί είναι πολλά στην επικαιρότητα. Αλλά το τελευταίο που είδαμε στο ρεπορτάζ είναι ότι υπήρξαν έντονες αντιδράσεις για την τοποθέτηση και τις δηλώσεις της Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εντάξει, παιδιά, στη σύγχρονη εποχή δεν μπορεί μια ομιλία, ακόμα κι αν εκφωνείται από την επικεφαλής της ελληνικής πολιτείας, όπως η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να βρίσκει τους πάντες σύμφωνους. Σίγουρα πάντα θα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Προσωπικά από αυτά τα αποσπάσματα που μεταδώσαμε και άκουσα στο βίντεο που μόλις προηγήθηκε, σέβομαι απόλυτα αυτό που λέει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και σέβομαι και τις απόψεις της, γιατί είναι μια δικαστικός με πάρα πολλά χρόνια στην μάχημη απονομή της δικαιοσύνης. Αλλά να πω αυτό σε ένα σημείο που κάπως δεν με βρίσκει σύμφωνο, είναι εκεί που λέει ότι η δικαιοσύνη δεν απονέμεται με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους. Ασφαλώς η δικαιοσύνη απονέμεται με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους, αλλά στην σύγχρονη δημοκρατία, τουλάχιστον εγώ αυτά έμαθα στο Πανεπιστήμιο, αν δεν τα έμαθα καλά, η κυρία Σαγκελαροπούλου μπορεί να με διορθώσει ή όποιος άλλος νομίζει. Αλλά αυτό που έμαθα εγώ στο Πανεπιστήμιο είναι ότι σε μια δημοκρατία η δικαιοσύνη απονέμεται επειδή είναι εξουσία η δικαιοσύνη και σωστά είπε η διάκριση των εξουσιών. Είναι εξουσία λοιπόν η μια δικαιοσύνη. Απονέμεται όπως ακριβώς γίνονται και οι νόμοι του κράτους με βάση τα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα της πολιτείας, τα οποία απονέμουν είτε τη δικαιοσύνη είτε την νομοθεσία. Δηλαδή η νομοθεσία, η απονομή της δικαιοσύνης και όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό. Άρα έχουν μια κοινή μήτρα που είναι η βούληση του ελληνικού λαού, η οποία στη μεν βουλή αποτυπώνεται με την συλλογική βούληση των βουλευτών που εμείς τους στέλνουμε στη Βουλή, στη δε δικαιοσύνη αποτυπώνεται με τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στο όνομα του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι οι αποφάσεις κόντρα στο κοινό περί δικαίου αίσθημα, διότι το κοινό περί δικαίου αίσθημα πρέπει να θυμηθούμε την πρώτη λέξη, είναι κοινό. Δεν είναι ένα αίσθημα που έχω εγώ, ένα άλλο αίσθημα που έχει ο πολίτης Πουλακίδας, ένα τρίτο αίσθημα που έχει ο πολίτης Μαραβελίδης και ούτω καθεξής. Αυτό που λέμε κοινό περί δικαίου αίσθημα είναι αυτό που μας ενώνει, η κοινή αντίληψη του τι είναι δίκαιο στη σημερινή κοινωνία. Το λέω πολύ γενικά γιατί με τους θεσμούς δεν μπορείς να είσαι ειδικός. Πρέπει να είσαι εξειδικευμένος εννοώ. Πρέπει να το πεις γενικά και να το περιγράψεις γενικά. Το κοινό περί δικαίου αίσθημα είναι ακριβώς κοινό, διότι είναι συμβατό και εναρμονίζεται με το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει την έκδοση των συγκεκριμένων αποφάσεων. Το νομοθετικό πλαίσιο αυτό προκύπτει από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού. Δένει αυτό το πράγμα. Ο ελληνικός λαός δηλαδή έχει μια κοινή αντίληψη
του τι είναι δικαιοσύνη. Δεν πάμε να ψηφίσουμε ποτέ εμείς. Οι ένορκοι πάνε. Δεν γίνονται λαϊκά δημοψηφίσματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να είναι ο κόσμος, να το πω πολύ απλά, δεν μπορεί όλος ο κόσμος ή η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου να αντιτίθεται σε μια δικαστική απόφαση και αυτή να έχει πάρθει στο όνομα του κόσμου. Δεν γίνεται. Μάλιστα, Κώστα. Έχουμε μια επίθεση, δεν θέλω να πω σχεδιασμένη, αλλά διάφορες επιθέσεις από φορείς της εξουσίας προς τμήματα της κοινωνίας ή και προς την κοινωνία συνολικά. Παράδειγμα, αυτό το οποίο συζήτησατε νωρίτερα. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, καταξοχήν ένας θεσμός ενότητας του λαού και ένα πρόσωπο το οποίο θα πρέπει να συμβολίζει την ενότητα, μπήκε σε μια ημέρα ενότητας, εθνικής ενότητας, όπως ήταν η 24η Ιουλίου, ημέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας, μπήκε σε μια δημόσια συζήτηση, η οποία, στην καλύτερη των περιπτώσεων, έχει διχάσει λίγο την κοινωνία. Θα έλεγα ότι μάλλον έχει τοξινώσει το δημόσιο διάλογο, αλλά ας πούμε ότι έχει διχάσει την κοινωνία. Αυτό που ακούσαμε ήταν ένας λόγος ενότητας? Όχι. Ήταν ένας λόγος ο οποίος έμπαινε στη διχαστική συζήτηση. Και ήταν με τη μία ή με την άλλη πλευρά. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Mm-hmm. Για οποιοδήποτε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για οποιοδήποτε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί θα έπρεπε να ψάξει να βρει τα συνεκτικά στοιχεία για να ενώσει όλους, ακόμα και αυτούς που διαφωνούν, που μπορεί να συμφωνούν, για να μπορέσει να παράξει συνένεση. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι όμως μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που το έκανε αυτό. Έχουμε σήμερα και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αναφέρθηκε στους νέους σε μια εκδήλωση για την εργασία στην Τεχνόπολη πριν από λίγες ώρες και είπε ότι οι νέοι επιλέγουν στην πραγματικότητα να δουλεύουν μαύρα και ανασφάλιστα και να στηρίζουν τη μαύρη εργασία. Δηλαδή ότι λες και έχουμε μια κοινωνία, μια αγορά εργασίας όπου τους προσφέρεται μισθός και ασφάλιση και αυτοί λένε όχι, προτιμώ το ανασφάλιστο. Ενώ στην πραγματικότητα τους προσφέρεται η ανασφάλιστη εργασία και η παραβίαση των εργατικών δικαιωμάτων τους. Και γι' αυτό το λόγο οι νέοι αρνούνται να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία της μαύρης εργασίας και προτιμούν να πηγαίνουν ακόμα και σπίτι τους. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που το κάνει αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Έχει μιλήσει για το ψυχτικό από το Περιστέρι, που είναι ο νέος άνθρωπος. Έχει καταγγείλει τους νέους ότι διασπείρουν τον κορονοϊό με τη συμπεριφορά τους. Έχουμε τη Νέα Σμύρνη. Συστηματικά λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης επικρίνει τη νέα γενιά. Άρα είναι μια συνολική εικόνα, απέναντι, μια συνολική στάση του Πρωθυπουργού απέναντι στους νέους. Ναι, να πούμε απλώς ότι η εκδήλωση στην οποία μίλησε ο κ. Μητσοτάκης ήταν μια κυβερνητική πρωτοβουλία που αποτρέπει τους νέους, εμποδίζει τους νέους να πάνε στη μαύρη εργασία. Δηλαδή τους δίνει κίνητρο να μην πάνε στη μαύρη εργασία. Τους λέει ότι δεν πρέπει να το κάνουν. Αυτή είναι η κυβερνητική πρωτοβουλία οποία πήγε και μίλησε ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή να λέμε ότι αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι να αποτρέπει τους νέους από το κάνει τη μαύρη εργασία. Γιατί με τον νόμο Χατζηδάκη δεν το αποτρέπει, με την απλήρωτη περιορία δεν το αποτρέπει και το θα πληρώνει. Η νομοθετική πρωτοβουλία που πήγε σήμερα να μιλήσει είναι της κυβέρνησης και έχει στόχο να αποτρέψει τους νέους από τη μαύρη εργασία. Αυτό να πούμε. Αυτό. Σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο τίτλος ήταν αυτό. Αλλά οι πολιτικές είναι διαφορετικές. Και επίσης, γιατί η επίθεση στους νέους? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχει καμία επίθεση στους νέους. Εντέλος, όταν τους λέει ότι επιλέγεται και επιλέγεται τη μαύρη εργασία, αυτό τους κάνει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Καλό βράδυ.